Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ότι ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νοσοκομείου Κομοτηνής απέβει άκαρπος είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Η απόφαση μάλιστα του Ιδρύματος να διακόψει την ολοκλήρωση της σύμβασης που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου προκάλεσε μια ψυχροδουσία στην τοπική κοινωνία και βέβαια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να διαφορεί, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως τρίτος, ως ουδέτερος για μια σύμβαση μάλιστα που έχει την υπογραφή του ελληνικού δημοσίου και είναι νόμος στους κράτους και η κυβέρνηση είναι συμβαλόμενο μέρος. Άρα όφιλε να γνωρίζει και όφιλε να παρέμβει στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε με τις κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι βέβαιο πως όσο κι αν ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, προσπάθησε να διασκεδάσει τις αρνητικές αυτές εντυπώσεις και να κρύψει ότι εξετέθη η κυβέρνηση με αυτή τη συμπεριφορά της, όσο κι αν προσπαθεί να διαβεβαιώσει ότι όλα θα συνεχιστούν ομαλά, ένα είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν δυσχέρειες στην ολοκλήρωση αυτής της σύμβασης και έχει υποχρέωση και ο Υπουργός να απαντήσει, να δώσει εξηγήσεις όταν θα έρθει μέσα στη βδομάδα στη Βουλή που τον έχω καλέσει με επίκαιρη ερώτηση έτσι ώστε πράγματι να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο η κυβέρνηση ήταν απαθής σε όλη αυτή την διαδρομή της εξέλιξης για να οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις και ο διαγωνισμός σε ναυάγιο. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες και να προχωρήσει απρόσκοπτα η ολοκλήρωση της σύμβασης που έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύ σπουδαία δωρεά που έκανε το Ίδρυμα. Είναι ένα αίτημα, μια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, ένα όραμα δεκαετιών που δεν δικαιούται κανείς να παίζει με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.